πούμε, υπάρχει αυτή για τα γρυλίσματα που προκαλεί ο Μπέμπε Γκρίλο. Ναι. Πιστεύω ότι είμαι από τους ελαχίστους που είχαν την περιέργεια, θέλετε να την πείτε διαστροφή, θέλετε να την πείτε, να διαβάσω κείμενα του Μπέμπε Γκρίλο στο ίντερνετ. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι βεβαίως πρόκειται για μεγάλο νούμερο, δεν υπήρχε μια φιβολία περί αυτού. Και ότι αυτοί που τον εμψήφισαν προφανώς επέλεξαν την οδό της απελπισίας και της, του αδιεξόδου, θέλουν να τη δηλώσουν κάποιο αδιέξοδο. Ναι. Το οποίο κατανοητό σε μια χώρα που βασίζεται από την κρίση, όπως και η Ελλάδα. Αλλά τα κείμενα του Μπέμπε Γκρίλο, εάν τα εμφάνιζε στην Ελλάδα, θα λέγαμε ιδού ο νέος πολιτικός ηγέτης μας. Έχουν ενδιαφέρον δηλαδή. Πολύ ενδιαφέρον. Και δεν είναι σε χλαμάρες, όπως είναι τα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ ή τα κείμενα του κ. Καμένου ή τα κείμενα της Χρυσής Αυγής. Βάλτε μια άνετα λίγο να δούμε τον καιρό. Θα μου επιτρέψετε να θεωρώ ότι αυτά τα τρία εξωθεσμικά κόμματα είναι παραπλήσια. Δεν λένε τα ίδια πράγματα, τα λένε στο ίδιο επίπεδο. Γιατί τα λέτε?